Αντίδοτο στην κρίση είναι η ελληνική παραγωγή, αλλά χρειάζεται όραμα και απαιτεί ρίσκα. Η Namco, η δημιουργός του θρυλικού Pony της δεκαετίας του 70, είναι αποφασισμένη να τολμήσει και πάλι να βγάλει στον δρόμο το μόνο ελληνικό αυτοκίνητο των προηγούμενων δεκαετιών που έγινε θρύλος. Η τέταρτη γενιά του Pony σχεδιάζεται με πλήρη μυστικότητα στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θέρμη. Εντός πενταετίας, εάν δεν μας διαλύσουν, η Namco θα φέρνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το τεχνικό προσωπικό που έχει η Ελλάδα είναι τρομακτικό. Δεν το ξέρει κανείς. Εμείς το ξέρουμε. Η εταιρεία θα απασχολήσει σε πρώτη φάση 400 εργάτες και πολύ περισσότερους προμηθευτές. Το δεύτερο βήμα της, μετά το καλοκαίρι του 2012, είναι να αναπτύξει μικρές βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής και να πουλήσει την τεχνογνωσία της και τα ανταλλακτικά της σε κάθε ενδιαφερόμενη αναδυόμενη χώρα. Ήδη η Αίγυπτος και οι χώρες του Μαγκρέπ επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για το σκληροτράχυλο και φθηνό πόνι. Ο στόχος είναι να παράγει η Ελλάδα ένα αριθμό 24 αυτοκινήτων ημερησίως, όπως έβγαζε, 24, όχι 8, 24. Διότι ο στόχος μας είναι τα mini plan, να πουλήσουμε εργοστάσια και ελληνική τεχνολογία. Ο Πέτρος Κοντογούρης μας ξεναγεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του, όπου σχεδιάζεται το νέο πόνι. Θα διατηρεί τη γραμμή του παλιότερου και όλα τα προσόντα του, αλλά θα κοστίζει μόλις 7.000 ευρώ. Η σχεδιαστική καινοτομία του νέου Pony είναι η ελληνική πλατφόρμα του, καθώς και η ευελιξία του να δεχτεί διάφορους κινητήρες.